Υπεγράφει μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κώστα Κρέκα και του Υπουργού Οικονομία των Σκοπίων Κρέσνικ Μπεκτέ η Συμφωνία Συνεργασία για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Αθήνα και Σκοπίων με παρόντα τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, όπω ήδη έγραψε το Pronews GR. Και αν για κάποιου είναι ερωτηματικό η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, αν και δεν θα έπρεπε αφού είναι ο επιτηρητή των πάση φύσεω κυβερνητικών πεπραγμένων, αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η θέρμη και η λατρεία που έδειξε στο Ζορανζάεφ ο Κώστας Κρέκας. Στο Ζάεφ που πριν δύο εβδομάδε καταπατούσε τη Συμφωνία των Πρεσπών και μιλούσε για Μακεδονία, αναφερόμενο στην ποδοσφαιρική ομάδα τη χώρα του. Με τα δύο χέρια τον έπιανε τον Ζάεφ και τον ευχαριστούσε ο Σκρέκα. Και να σκεφτεί κανεί ότι οι Έλληνε έκαναν πρωθυπουργό το Μητσοτάκι και τον Σκρέκα υπουργό για να καταργήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών του κακού ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέο αγωγό φυσικού αερίου θα έχει συνολικό μήκο 123 χιλιομέτρων, 55 εκ των οποίων σε ελληνικό έδαφο και θα εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβ Θεσσαλονίκη προ τον Ετιτόνο μέσω τη Γευγελή. Όσο για τι δηλώσει του Κρέκα, τι να πει κανεί. Με τον αγωγό αυτό δίνουμε τη δυνατότητα στο βόρειο γειτονά μα να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτυπωμά του, να πετύχει την ενεργειακή μετάβαση και σταδιακά να αντικαταστήσει πιο ρηπογόνε πηγέ ηλεκτροπαραγωγή με το φυσικό αέριο και να συμβάλλει στο γενικότερο ευρωπαϊκό όραμα για μία κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έω το 2050. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε να κόπτεται να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σκοπίων.